Πάμε στον Νίκο. Έλα, Καλημέρα, Νίκο. Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Και από την απαγόρευση αυτή που έχουμε για την συγκεκριμένη γέφυρα, θα σας πω σε μια άλλη απαγόρευση, η οποία μάλιστα είναι και καλοκαιρινού χαρακτήρα, μιας και βλέπαμε τη Μαρία μέσα στα χιόνια, και μιλάμε για μια από τις διασημότερες, αν όχι τη διασημότερη παραλία που έχουμε στην χώρα. Μιλάμε για το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, το οποίο κλείνει. Δεν πρόκειται να είναι επισκέψιμο ούτε δια θαλάσσης, ούτε από την ξηρά, προκειμένου να φωτογραφηθεί κάποιος με φόντο την συγκεκριμένη παραλία. Και αυτό γιατί ειδικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ διαπίστωσε ότι υπάρχουν κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους λουόμενους. Είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν κατολισθήσεις με κόσμο στη συγκεκριμένη παραλία. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να μην πλησιάζει κανένα συγκεκριμένη παραλία. Θα μπορούν μόνο λουόμενοι να κάνουν μπάνιο στα ανοιχτά του κόλπου όπου βρίσκεται το Ναυάγιο, η συγκεκριμένη παραλία, μέχρι ότου γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στην περιοχή. Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι σε ένα με δύο μήνες θα είναι όλα έτοιμα, προκειμένου την καλοκαιρινή περίοδο να μπορέσει να είναι επισκέψιμη και πάλι η περιοχή. Τότε αναμένεται να γίνει εκ νέου αυτοψία από το ειδικό κλιμάκιο των επιστημόνων, προκειμένου να αποφασίσουν για το αν θα άρουν την απαγόρευση αυτή ή όχι.